Για όλα αυτά αλλά και για τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, κύριε Μάρδα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί θα κλείσουμε πολιτικά τη ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα υπόλοιπα μου θέματα δεν άπτονται πολιτικών ζητημάτων. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα είχαν λυθεί και μένουν μόνο κάποια οικονομικά να συζητήσω. Όχι, όχι, όχι. Εσείς εξάλλου είστε ένας άνθρωπος που έχετε μεγάλη διείσδυση μέσα στην κοινωνία και ξέρω ότι μιλάτε και για άλλα θέματα εκτός από τα οικονομικά που είναι το αντικείμενό σας, το γνωστικό σας αντικείμενο, αλλά και από την εμπειρία σας. Πώς είδατε και τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο, αλλά και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εχθές? Έχει ξεκινήσει σήμερα από χθες το βράδυ, από σήμερα, ναι, ότι τα 20 δις θα μας φέρουν σε νέα μνημόνια και ότι τα 5 που υπολογίζει, 5 κόμμα κάτι, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τόσο, αλλά είναι 20 λέει η κυβέρνηση και ότι θα μας φέρουν νέα μνημόνια. Ναι. Λοιπόν, τα κοινά στοιχεία των δύο προγραμμάτων είναι ότι και τα δύο προγράμματα προσανατολίζονται στην επίλυση προβλημάτων κατά κύριο λόγο που σχετίζονται με την κρίση και σχετίζονται με το διαχειριστικό σκέλος του κρατικού προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 21 μέτρα τα οποία σε γενικές γραμμές είναι επιδοτήσεις, δεν έχουμε φοροαπαλλαγές και εδώ ξέρετε υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα. Οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις πατούν στις φορολογικές ελαφρύνσεις, δηλαδή ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής τους είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Εδώ έχουμε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση όπου ο ακρογωνιαίος λίθος της είναι η αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι λίγο οξύμορο, μπορώ να σας πω, σε ό,τι αφορά μια κριτική που θα μπορούσε να ασκηθεί από τα δεξιά και έχει σχέση με το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε όμως και τα αριστερά, γιατί λένε αρκετοί, κύριε Μάρδα, ότι θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας αντέγραψε το τσοβόλα δώστα όλα. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Απλά και μόνο είναι ένα πρόγραμμα περίπου ισοδύναμο, το οποίο έχει κάποιους άλλους άξονες σε ό,τι αφορά τις παροχές οι οποίες δίνονται και σχετίζονται με τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο πρόγραμμα, αισθητή διαφορά. Και βέβαια ο πολίτης έχει ακούσει και τα δύο προγράμματα και από εκεί και πέρα έχει μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τη δική της ρότα και έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία έχει το δικό της πρόγραμμα. Προσέξτε, γίνεται τα τελευταία χρόνια και αναφέρομαι στην τελευταία πενταετία, εφταετία, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε ό,τι αφορά τα προγράμματα των κομμάτων. Είναι πιο προσγειωμένα. Μπορεί να πέφτουν έξω ως ένα βαθμό, γιατί δεν υπολογίζουν τους περιορισμούς που θα αντιμετωπίζουν και θα σου πω ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί για το 2024 και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν υπολογιστεί. Και κατά πόσο έχουν υποθεί. Αλλά πυροτεχνήματα της μορφής του παρελθόντος δεν υπάρχουν πια. Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή μπορεί κάποιος να λέει ότι το πρόγραμμα του Χ κόμματος δεν είναι 5,6 δισεκατομμύρια, αλλά είναι 7,5-8 δισεκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε πια με δισεκατομμύρια και όχι με συνθήματα. Αυτό είναι ο κύριος κορμός. Αλλά τι θα περιμέναμε από τα δύο προγράμματα? Δεν έγινε καμία κουβέντα για διαρθρωτικές αλλαγές και διαρθρωτικά μέτρα και εκτός από ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ του προγράμματος που αναφερόταν στο αναπτυξιακό σκέλος της οικονομίας με έμφαση την κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά, δεν είδαμε με ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση το αναπτυξιακό κομμάτι των προγραμμάτων αυτών. Και επίσης ένα σημαντικό κομμάτι που περιμέναμε να δούμε είναι το σκέλος της άμυνας. Δηλαδή, παρότι είναι γραμμένο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα δοθεί έμφαση στην εγχώρια βιομηχανία κτλ., αυτό θεωρώ ότι έπρεπε να ακουστεί. Είναι γραμμένο, αλλά έπρεπε να ακουστεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια άλλη επιλογή. Έχει δίνει έμφαση στις εισαγωγές κατά κύριο λόγο, με αποτέλεσμα βέβαια να φεύγει ένα μέρος του εισοδήματος της χώρας και να πηγαίνει σε ξένες εταιρείες. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία αυτή η κρίση να θέσει τα θεμέλια της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας στον χώρο της άμυνας, που παλαιότερα υπήρχε, εξακολουθεί και υφίσταται και μπορεί να δυναμώσει βέβαια και να ανοίξει και τα φτερά της στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια πρώτη κριτική. Και μια δεύτερη κριτική
Εκείνο που θα πρέπει να σκεφτεί και η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν το βλέπουμε, είναι ένας μηχανισμός επαναπατρισμού των Ελλήνων που έχουν φύγει λόγω της κρίσης και ακόμα και παλαιότερων Ελλήνων που έχουν φύγει στα προηγούμενα χρόνια. Όχι brain gain, εννοείται ακόμα και εργατικά χέρια. Και εργατικά χέρια. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στον πλανήτη και το πιο πετυχημένο είναι στο Ισραήλ, το οποίο το παρακολούθησα. Βρέθηκα 2 μέρες στο Ισραήλ και είδα πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει ένας φορέας, θα το πω στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά λίγο μπορεί να χτυπήσει άσχημα η μετάφραση. Λέγεται The Jewish Agency for Israel. Και είναι ένας φορέας ο οποίος έχει 2 σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν να αγοράζει γες στην περιοχή της Παλαιστίνης παλαιότερα και να τις δίνει στους Ισραηλινούς. Και το δεύτερο σκέλος που είναι πιο σημαντικό και εξακολουθεί να υπάρχει είναι το να επαναπατρίσει Ισραηλίτες από όλο τον πλανήτη και να τους φέρει στο Ισραήλ. Και χάρη σε αυτόν τον φορέα, ενώ το 1980, από ό,τι θυμάμαι, ήταν 5,5 εκατομμύρια οι κάτοικοι του Ισραήλ, αυτοί σχεδόν έχουν διπλασιαστεί. Αλλά είναι ένας πολύ ισχυρός φορέας, ο οποίος έχει και πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και δεν φέρνει πίσω μόνο επιστήμονες. Επισκεφτήκαμε το Ισραήλ και είδαμε ότι υπήρχαν και παιδιά που ήρθαν, πήραν χρήματα και τους έδωσαν και διαμερίσματα κτλ. Και άνοιξαν καφέ. Άλλοι πήραν γες και άρχισαν να καλλιεργούν. Και ήρθαν και επιστήμονες, βέβαια, που ενσωματώθηκαν στα πανεπιστήμια ή στους χώρους της έρευνας και ανέπτυξε με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ και την τεχνολογική έρευνα, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ένα μεγαθύριο στο χώρο της τεχνολογικής έρευνας. Αυτό το κομμάτι κάποια ώρα πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί η υπογεννητικότητα δεν λύνεται με τα όσα αναφέρθηκαν, που είναι πράγματι κάποια μέτρα. Η υπογεννητικότητα αντιμετωπίζεται και με την επιστροφή των Ελλήνων. Την επιστροφή των Ελλήνων, ούτως ή άλλως έχουμε επενδύσει επάνω τους. Ούτως ή άλλως έχουμε επενδύσει επάνω τους και ούτως ή άλλως πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε να φέρουν τα μυαλά τους πίσω στην Ελλάδα, γιατί από αυτό θα έχουμε όφελος. Ναι. Τώρα, κύριε Μάρδα, πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί εκτός από τη στεγαστική κρίση έχουμε και την ενεργειακή. Τι φοβάστε για το χειμώνα που έρχεται και επίσης τι σημαίνει και πόσο εφικτή είναι η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, καθώς η χώρα μας παραμένει δέσμια των μνημονιακών δεσμεύσεων. Μπορεί να προχωρήσει μια κυβέρνηση σε τέτοια κίνηση χωρίς το OK των δανειστών? Ναι, αυτό μπορεί, και βέβαια οι δεσμεύσεις ήταν άλλου τύπου. Αυτό μπορεί να γίνει και για τη ΔΕΗ, και επίσης είχαμε αποφασίσει άλλα πράγματα για όλους εκείνους εκεί τους φορείς διανομής ενέργειας και η κυβέρνηση ξεπέρασε το Ρουβίκονα, δηλαδή υπερεύει το Ρουβίκονα και έκανε και άλλα πράγματα για τα οποία δεν είχαμε συμφωνήσει. Μπορούν να γίνουν. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι όλοι αυτοί εδώ οι φορείς που συνδέονται με την παροχή κάποιων δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών να μην έχουν ελλείμματα. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει. Πρέπει να πορεσιάζουν πλεονάσματα για να μπορούν να κάνουν και το επενδυτικό τους πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ένα λάθος το οποίο έγινε, που νομίζω πια το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση, αλλά μπορεί να μην το λέει πολύ έτσι ανοιχτά, είναι το ότι βιάστηκε να κλείσει τα λιγνητορυχεία, ενώ είχαμε μία περίοδο προσαρμογής στην πράσινη ανάπτυξη και μπορούσαμε να κρατήσουμε για λίγο χρονικό διάστημα τα λιγνητορυχεία μας ανοιχτά, όπως έκανε η Γερμανία, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Γιατί τώρα το άνοιγμα των λιγνητορυχείων, όπως και των ανθρακορυχείων, όπως και οποιασδήποτε άλλης τέτοιας μορφής ενέργειας που έχει εγκαταληφθεί, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ένα ανθρακορυχείο, παραδείγματος χάρη, έχει στοές. Αυτές στηρίζονται με δοκάρια. Αυτά, αν δεν τα συντηρήσει κάποιος, απίζουν και πέφτουν οι στοές. Το λιγνητορυχείο έχει κάτι παρόμοιες καταστάσεις. Δεν είναι τόσο όμως τόσο ο καιρός. Προσέξτε. Αλλά ναι, πείτε μου τι θα πούμε κι εμείς που είχαμε φύγει και λέγαμε προς την κατεύθυνση της απολιγνητοποίησης και γιατί πρέπει να πάμε προς αυτήν την εποχή. Τι θα λέμε τώρα? Πρέπει να πάμε, αλλά ξέρετε, σε μια έκριθμη κατάσταση βρίσκεις και μια δεύτερη λύση και μια τρίτη λύση, γιατί υπάρχει και ο πολίτης. Το πρόβλημα των λιγνητορυχείων είναι ότι έχουν φύγει εργαζόμενοι. Έχουν πάει δεξιά και αριστερά και τώρα πρέπει να ξαναβρούμε εργαζόμενους, να τους ξαναεκπαιδεύσουμε. Να τους ναι, γιατί δεν είναι και όποιος εργαζόμενος. Ναι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε να συζητήσουμε και για τις επισυνδέσεις. Επισυνδέσεις, πολύ. Και τι πλούσιο το ελληνικό αυτό το λεξιλόγιο. Πολύ, πολύ ευτυχώς. Αλλά βέβαια και για το δεύτερο σπίτι σας, το ΑΠΘ, και βλέπετε τα όσα εκτελήσονται τις τελευταίες ημέρες. Ευχαριστώ.
Συζητάμε για όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες σχεδόν 10 ημέρες, κύριε καθηγητά. Δύο λεπτά λίγο, γιατί δεν σας... Για να δούμε, για... πείτε, ακούμε, ναι, βλέπουμε. Ναι, ακούμε, ακούμε, βλέπουμε όλα. Ναι. Ναι. Και βέβαια πάμε στο μεγάλο ζήτημα. Είδα ότι απασχόλησε και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, αλλά και τώρα του κυρίου Τσίπρα. Το ζήτημα των επισυνδέσεων, μάλιστα στην περίπτωση του Πρωθυπουργού, το εξάντλησαν οι συνάδελφοι. Τουλάχιστον 5 μέτρησα εγώ, μεταβαρέθηκα, σταμάτησα να μετράω πόσοι ρώτησαν για αυτό το θέμα και κανένα σχεδόν για τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό όμως το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων είχαμε και την καταγγελία από τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, εκτός από τον ίδιο και άλλα στελέχη ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι θύματα παρακολούθησης. Εκτιμάτε, κύριε Μάρδα, πώς θα βγει στο φως η αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και τελικά η συγκεκριμένη υπόθεση θα βαρύνει στις επιλογές των ψηφοφόρων στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ή ο κόσμος είναι αδιάφορος γι' αυτά? Δεν ξέρω αν βαρύνει στη σκέψη και στο μυαλό των ψηφοφόρων. Εκείνο όμως το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Αν είχε κάποια σκέψη η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το Πασόκ Χινάλ στις επόμενες εκλογές, αυτή η πιθανότητα στη βραχυχρόνια περίοδο έχει εξανεμιστεί. Δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Τώρα, αν γίνουν οι εκλογές του χρόνου και μπορέσει να τα μπαλώσει, να χρησιμοποιήσει τον όρο, ο Πρωθυπουργός, και δεν ξέρω τι μπορεί να πει, δεν είμαι στο μυαλό του, σε αυτή την περίπτωση ίσως κάτι γίνει. Αλλά επί του παρόντος οι σχέσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκινάλ είναι σχέσεις που θυμίζουν εμπόλεμη κατάσταση, οπότε είναι μια δύσκολη οποιαδήποτε συμμαχία μετεκλογική στο πλαίσιο μιας όποιας κυβέρνησης είχε στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης να φτιάξει. Ένα είναι αυτό. Ό,τι αφορά για τον κύριο Σπίρτζη και για άλλους, περπατάει όποια διαδικασία και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα βέβαια πολλοί κόσμος θέτει το ερώτημα, τώρα ξαφνικά ήρθε αυτό, ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν παρακολουθήσεις και τα διάφορα τα οποία ακούμε. Η ερώτηση είναι πρώτον γιατί έρχεται σε αυτή τη χρονική περίοδο κάτι που είχε σχέση τα προηγούμενα 4 χρόνια. Αλλά και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η ΕΕΠ δεν ήταν υπό τον Πρωθυπουργό, ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε τελική ανάλυση δεν ήταν ο πολιτικός φορέας που έδινε τις εντολές και είχε την εποπτεία όλου αυτού του συστήματος, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν κάποιος συγκεντρώνει πάρα πολλά πράγματα στα χέρια του, επειδή έτσι εκτιμά ότι πρέπει να κυβερνήσει, έχει και μια πολύ μεγάλη ευθύνη ως προς τις επιπτώσεις αυτών των φορέων που πραγματοποιούν το ότι πραγματοποιούν, και οφείλει να τους παρακολουθεί, να τους εποπτεύει και να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Είναι δυνατόν, κύριε Μάρδα, ο εκάστοτε πρωθυπουργός να μην ξέρει αν παρακολουθείται ένας υπουργός του? Εσείς διατελέσατε σε χαρτοφυλάκια που ήταν εξαιρετικά κρίσιμα και σοβαρά και στο οικονομικό, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν αυτά τα δύο δεν αυτό ήταν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εσάς σας παρακολουθούσαν, το σκεφτήκατε ποτέ? Ούτε που το ξέρω ότι ακριβώς γίνεται. Ξέρω ότι όταν μπαίνω στην Τουρκία, πάντως κάτι γίνεται στο τηλέφωνό μου και γίνονται χιλιάδες κρότη. Ναι. Όσο του τελικά πέρασω τα σύνορα και βρεθώ στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε τι γίνεται. Άλλο να ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός από τον πολιτικά αρμόδιο άτομο που έχει την ευθύνη της ΕΕΠ, και άλλο να είναι αυτός που δίνει εντολές. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ένα με το άλλο. Τώρα εσείς θα είστε υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές? Θα δούμε. Αν θα είμαι στην Α Θεσσαλονίκη με το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Τι κάνετε που ολοκληρώσατε τη θητεία σας στο Πανεπιστήμιο? Γράφετε το επόμενο βιβλίο? Το επόμενο βιβλίο μετά από το ημερολόγιο έχει γραφεί, έχει τελειώσει. Το έχω καταθέσει για έγκριση και αναφέρεται στο 2031 στην Ελλάδα της διαφθοράς. Το 2031. Ναι, καταλαβαίνετε κοιτάτε γιατί. Ναι, στο μέλλον, γιατί αν πιάσουμε το παρελθόν, μετά μπορεί να πεθάνω και να τρέχω στα δικαστήρια. Ναι, θα πεθάνετε και θα τρέχετε στα δικαστήρια. Ναι. Πάντως, ξέρετε, είπα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τώρα είπατε να πεθάνετε. Εγώ βλέπω ότι έχουμε και τη δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου του Καραϊβάζ. Κοιτάξτε, πολλά ερωτήματα. Με αφορμή την ιστορία των επισυνδέσεων, όπως είπα προηγουμένως. Τι φοβερές λέξεις έτσι έχει το ελληνικό λεξιλόγιο, βέβαια. Τις υποκλοπές κάνουμε επισυνδέσεις, γιατί έτσι ηχεί πιο ευγενικά, βέβαια. Ναι.
και όσο σε αυτή την ιστορία, όσο και σε άλλες ιστορίες, στον Ουρένα παραδείγματος χάρη. Εκεί δεν υπάρχει καμία κασετούλα, έτσι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον παλιωμοδίτικο όρο, που να μπορεί να βγάλει κάποια άκρη σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Δηλαδή παρακολουθείτε ένα σωρό κόσμος και εκεί που υπήρχε ένα επίκεντρο ενδιαφέροντος υπήρχε μια διαδικασία μη παρακολούθησης. Εγώ αναρωτιέμαι και κάτι άλλο, γιατί μου έλεγαν και συνάδελφοί σας, δηλαδή πρώην υπουργοί, ότι υπάρχει δυνατότητα αναδρομικά να προστρέξουν κάποια από αυτά τα συστήματα στις επικοινωνίες που είχαν και να βρουν τι είχε ακουστεί. Αν βρείτε κομπιουτεράδες και τους βάλετε σε μια διαδικασία συζητήσεων, θα τρελαθείτε, ναι, με αυτά τα οποία, λοιπόν, θα σας πούν και τις δυνατότητες που έχουν. Να κλείσουμε με την πόλη μας. Πώς βλέπετε δηλαδή τα όσα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό για τα έργα της Θεσσαλονίκης, τα 30+, αλλά και πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ το μέλλον της πόλης και τι προβλέπει στο σχεδιασμό του για αυτήν? Προσέξτε τι γίνεται. Η πόλη μας δεν παίρνει την έκταση αυτή η οποία χρειάζεται, ή τη διάσταση μπορώ να πω, η οποία χρειάζεται έτσι ώστε να γίνει μια πόλη κέντρο των Βαλκανίων. Δυστυχώς η Κωνσταντινούπολη είναι αυτή η οποία αρχίζει και τραβάει τους πάντες και τα πάντα. Στην Κωνσταντινούπολη, από όσο έχω διαβάσει, γίνεται ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο το έχει αναλάβει η ιδιώτης. Ακόμα δεν το έχω ψάξει πολύ, έτσι με μια πρώτη ματιά που έχω δει. Και καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη ρίχνει το βάρος που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη, η οποία είχε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια, με φοβερή οικονομική ζωή και φοβερή βιομηχανία και χίλια δυο και, αλλά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως. Η Ελλάδα είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες που βρίσκονται γύρω μας είναι διασυνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Θεσσαλονίκη μπορούσε να παίξει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά το εκθεσιακό σκέλος. Μπορεί να έχουν συμφωνήσει τα κόμματα, μπορεί να έχουν συμφωνήσει οι φορείς, έτσι ώστε εδώ σε αυτόν τον χώρο να γίνει ένα εκθεσιακό κέντρο. Αλλά η άποψή μου μπορεί να είναι και λίγο αντίθετη με αυτή του κόμματός μου και ακόμα φίλων της Θεσσαλονίκης, είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ μπορούσε να γίνει ένα πολύ ωραίο συνεδριακό κέντρο και να τελειώναμε. Η έκθεση έπρεπε να πάρει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο ύφος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάνω ένα εκθεσιακό χώρο και τον ανοίγω σε κάθε κλαδική έκθεση, αλλά σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο θα υπήρχαν μόνιμα εκθετήρια, θα υπήρχε ένα κέντρο logistics, θα επεκτείναμε και το πανεπιστήμιο κατά εκεί, θα μπορούσε να γίνει και η ελληνική Disneyland με... Πού? Στην περιοχή της έκθεσης ανέβγαινε κάπου δυτικά της Θεσσαλονίκης. Μα αφού δεν έχουμε δρόμους για να φτάσουμε ελληνική, εκεί, μια χαρά τώρα. Τους... Δεν έχουμε υποδομές μια για να χαρά ξεκινήσουμε από τις υποδομές. Δεν φτιάξαμε τόσο καιρό τους δρόμους. Μια χαρά όλα εκεί στην οδό Πόντο, όταν βρέχει, γίνεται ποτάμι και λίμνη. Πού θα τους πάμε τους εκθέτες που θα έρθουν από όλα τα μήκη και πλάτη? Γίνεται. Αν αναλάβανε ένας ιδιώτης την έκθεση, θα υπήρχαν όλα τα χρήματα να κτιστούν υποδομές. Και μια ελληνική Disneyland με τον Οδυσσέα, με τον Ηρακλή, με τον Θησέα, με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ξέρετε τι θα γινόταν στην περιοχή? Ξέρετε, θα γινόταν ένας πανζουρλισμός. Εγώ έχω καταθέσει και δημοσίως την άποψή μου. Πιστεύω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανήκει στη Θεσσαλονίκη, ανήκει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ένστασή μου είναι μόνον ότι η ανάπλαση έπρεπε να ξεκινάει από τη θάλασσα και να φτάνει μέχρι το βουνό και να πιάνει και το κομμάτι του αρχαιολογικού, αλλά και από την άλλη. Εγώ φοβάμαι ότι μια τέτοια έκθεση όπως οικοδομείται με τα βία θα μπορεί να εξυπηρετήσει μία δε τρόπο. Για να δούμε. Ούτως ή άλλως λένε ότι οι εκθέσεις αλλάζουν. Γίνονται πιο μαζεμένες, πιο ψηφιακά τα πράγματα. Ναι, αλλά ξέρετε, όπως λένε οι επιχειρηματίες, η προσωπική επαφή είναι σπαθή. Και δεν πάβει από το να παίζει και το δικό της το ρόλο, πέρα από την ηλεκτρονικοποίηση η οποία κερδίζει έδαφος και γίνονται και ηλεκτρονικές εκθέσεις, όπως και τα βιβλία. Έχουμε ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά το βιβλίο όμως είναι βιβλίο. Σωστά, έχετε δίκιο. Και εγώ θα περιμένω με χαρά το επόμενό σας βιβλίο. Θα το παρουσιάσετε και θα σας αρέσει κιόλας, γιατί έχει πολλές πιπεράτες περιπτώσεις διαφθοράς, οι οποίες είναι φανταστικές βέβαια. Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Οποιαδήποτε σύμπτωση με καμία σχέση. Δεν μπορεί 2031, δεν μπορεί να έχει σχέση με το 2000 χ, παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρδα, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.